Ένα τραγούδι για την ειρήνη, γραμμένο από ένα μικρό μαθητή, μελοποιημένο από το δάσκαλό του και με την ερμηνεία των συμμαθητών του, δεν θα μπορούσε παρά να είναι ένα αριστούργημα. Ζητάω από τον Μιχάλη επευκαιρία του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Ευρωπαϊκού Ραδιοφώνου ένα τραγούδι που να έχει θέμα την ειρήνη. Ο Μιχάλης περίπου σε 10 μέρες, μία εβδομάδα, μου είχε φέρει τους στίχους. Μου άρεσαν τόσο πολύ που κάθισα το ίδιο απόγευμα και έγραψα το τραγούδι. Ο Μιχάλης Δεμέτζος, μαθητής της 4ης τάξης του Δημοτικού, στο 37ο σχολείο του Ηρακλείου, που του αρέσει να γράφει στίχους, αυτή τη φορά αποφάσισε να γράψει για την ειρήνη και το τραγούδι, με τη βοήθεια του μουσικού του σχολείου του Θεμιστοκλή Κρητικού, είναι ένα από αυτά που λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμό του European School Radio. Μια μέρα μου είπε ο κύριος Θέμης ότι να γράψει ένα τραγούδι για την ειρήνη για να το στείλουμε στον Ευρωπαϊκό Σχολικό Διαγωνισμό. Και το έγραψες. Ναι, το έγραψα. Και τώρα το ακούς, πώς νιώθεις? Νιώθω πολύ ωραία που τα καταφέραμε και το γράψαμε και το ηχογραφήσαμε και το στείλαμε. Οι στίχοι του σαν ύμνη στην ειρήνη συγκινούν. Το ίδιο και το μήνυμα που κουβαλάει και που έχει ίσως την πιο ανώθευτη και ουσιαστική μορφή. Η σημασία σε ένα σχολείο είναι αυτό, να δεθούν τα παιδιά μεταξύ τους, να αναπτυχθούν τα ταλέντα τους και να γίνουν ομάδα. Και εμείς το έχουμε καταφέρει αυτό, γιατί τα παιδιά χαίρονται με την επιτυχία του άλλου. Που είναι πολύ δύσκολο στις μέρες μας κάποιος να χαρεί με την επιτυχία του άλλου. Το τραγούδι που μπορεί να ψηφίζεται μέσω του site του σχολείου μέχρι τις 20 Απριλίου για τα παιδιά του 37ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου δεν είναι απλά ένα τραγούδι όπως είπαν, αφού για όλα τους αποτελεί ένα κομμάτι της καρδιάς τους. Ένα στοίχημα που ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της όποιας ψηφοφορίας έφτασε στον τελικό του στόχο που δεν είναι άλλος από το σμίξιμο των παιδιών για ένα κοινό σκοπό. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον που ζητούν και διεκδικούν τα παιδιά, γράφοντας ακόμη και τραγούδια για να το κάνουν ακόμη πιο ξεκάθαρο. Η ειρήνη πιστεύω ότι είναι να είμαστε μαζί με αυτούς που αγαπάμε και να περνάμε καλά. Και αυτούς που δεν αγαπάμε, να τους αγαπάμε και αυτούς. Ναι. Ακόμα και δεν θέλουμε να τους κάνουμε παρέα, πρέπει.